Γεια σας και πάλι από το κτίριο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Στο μικρό αυτό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα μιας συνάρτησης με το μαξίμα. Δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για το μαθηματικό σκέλος αυτών των υπολογισμών, με τους οποίους λίγο πολύ νομίζω ότι όλοι σας έχετε εκτεθεί στο αντίστοιχο μάθημα είτε της εισαγωγής στα οικονομικά είτε των μαθηματικών. Θα υπενθυμίσουμε μονάχα ότι η ελαστικότητα είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη ποσότητα την οποία πρέπει να γνωρίζουμε αν θέλουμε να μελετήσουμε μια συνάρτηση και αργότερα θα εμπλακούμε με πολλές τέτοιες συναρτήσεις όπως για παράδειγμα είναι η ζήτηση, η προσφορά και πολλές άλλες. Και σας υπενθυμίζω επίσης κυρίες και κύριοι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα με αυτόν εδώ τον τύπο. Δεν θα αναφερθούμε τόσο πολύ στις ποσοστιαίες μεταβολές που πιθανά έχετε δει στο βιβλίο σας της εισαγωγής στα οικονομικά, με την έννοια ότι τα ποσοστά αυτά δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι για μια δεδομένη συνάρτηση ψ στον F του χ, τότε η ελαστικότητα του ψ ως προς το χ υπολογίζεται σαν το κλάσμα του δέλτα ψ προς ψ διά δέλτα χ προς χ, γενικά για μικρές μεταβολές του χ, αυτό το δέλτα χ δηλαδή θα πρέπει να είναι κάπως μικρό. Στην οριακή περίπτωση το δέλτα χ γίνεται ντε χ, μια πολύ απειροελάχιστη μικρή ποσότητα, επομένως πάμε στον υπολογισμό με παραγόγους. Σήμερα όμως θα δούμε αυτόν τον υπολογισμό με απλές διαφορές. Αυτός εδώ ο τύπος μπορεί να αναπτυχθεί σαν χ δια ψ επί δέλτα ψ προς δέλτα χ, ή αν έχουμε υπόψη μας αυτή τη μικρή μεταβολή του χ, το δέλτα χ, τότε μπορούμε να τον υπολογίσουμε έτσι. Εδώ όπως βλέπετε το ψ έχει αντικατασταθεί με το f του χ και το δέλτα ψ έχει αντικατασταθεί με το f του χ συν δέλτα χ μείον f του χ. Μια απλή αντικατάσταση κάνουμε δηλαδή. Αυτόν ακριβώς τον τύπο θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το παράδειγμα στο μαξίμα. Θα θεωρήσουμε δηλαδή σαν δεδομένα μία συνάρτηση όπως για παράδειγμα είναι αυτή εδώ, η ψ ίσον f του χ ίσον 1 δεύτερο χ μείον 5, μια γραμμική συνάρτηση. Και επίσης θα πάρουμε ένα σημείο πάνω σε αυτή την, πάνω στο καρτησιανό επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί για παράδειγμα στο χ 0 ίσον 4 και θα υπολογίσουμε την ελαστικότητα της συνάρτησης ψ ως προς το χ όταν το δέλτα χ είναι μονάδα, όπως λέει εδώ. Τότε αν κάνουμε τις αντίστοιχες πράξεις κυρίες και κύριοι, αν δηλαδή σε αυτόν εδώ τον τύπο αντικαταστήσουμε το χ με το χ 0, το ψ με το f του χ του 0 και ούτω καθεξής, θα καταλήξουμε σε αυτό εδώ στο μείον 2 τρίτα. Ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς στο μαξίμα, το οποίο βασικά χειριζόμαστε 4 εντολές. Μία εντολή όπως σας δίνεται εδώ, με την οποία ορίζουμε τη συνάρτηση. Υπενθυμίζω και πάλι ότι χρειαζόμαστε το σύμβολο άνω και κάτω τελεία ίσον για να ορίσουμε μια συνάρτηση στο μαξίμα. Να δώσουμε στη μέση το χ0 και στο δέλτα χ όπως μας λέει το πρόβλημα, αυτές εδώ δηλαδή, το 4 και το 1. Και από εκεί και μετά να αναπαράγουμε αυτόν εδώ τον τύπο στο μαξίμα. Αυτό το χ0 διε f του χ0 το γράφουμε έτσι. Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια με το κλάσμα f του χ0 συν δέλτα χ μείον f του χ0 διά δέλτα χ. Λοιπόν, το αρχείο με το οποίο μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς κυρίες και κύριοι μπορείτε επίσης να το προμηθευτείτε από εδώ, από κάτω, αντί να αντιγράψετε αυτές τις εντολές. Το έχω ανοίξει και εγώ εδώ, ας το δούμε. Ας εκτελέσουμε μία-μία τις εντολές για να δούμε λίγο το παράδειγμα. Γράφουμε λοιπόν το f του χ ότι ισούται με το 1 δεύτερο χ μείον 5, εκτελούμε με το control και το enter. Στη συνέχεια δίνουμε μία τιμή στο χ0 που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το 4, μία τιμή για το δέλτα χ το οποίο θα το συμβολίζουμε το κεφαλαίο d, μπορείτε να το βάλετε και δέλτα αν θέλετε ή όπως αλλιώς θέλετε εσείς που είναι 1, και γράφουμε τον τύπο της ελαστικότητας που είναι αυτός εδώ, δηλαδή το χ0 δια ψ0, ψ0 τώρα είναι στην ουσία αυτό το f του χ0, επί το κλάσμα δέλτα ψ προς δέλτα χ. Το δέλτα ψ το γράφουμε σαν f του χ0 συν δέλτα χ μείον f του χ0. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για μια μεταβολή από το χ στο χ συν δέλτα χ. Έχει κατά κάποιο τρόπο μεταβληθεί το χ. Αυτή εδώ η απάντηση που παίρνουμε είναι το μείον 2 τρίτα όπως σας έλεγα και πριν. Άρα εδώ το μαξίμα απλώς δούλεψε σαν μια αριθμομηχανή, έκανε τις αντικαταστάσεις των τιμών στη συνάρτηση και μας έδωσε την ελαστικότητα σε αυτήν εδώ την περίπτωση που είναι το μείον 2 τρίτα.
Η ελαστικότητα, σας υπενθυμίζω, μας δείχνει το πόσο μεταβάλλεται το ψ όταν μεταβάλλεται το χ. Το μείον 2 τρίτα που έχουμε πάρει εδώ είναι μια σχετικά μικρή τιμή. Τίνουμε να λέμε δηλαδή ότι στο σημείο αυτό εδώ η συνάρτηση είναι κάπως ανελαστική. Προσέξτε λίγο, οι συναρτήσεις δεν έχουν την ίδια ελαστικότητα παντού. Για παράδειγμα, αν αυτό εδώ ήταν 1, ήμασταν στο χ0-1 και μεταβαλλόταν κατά μία μονάδα το χ, αν ξαναεκτελέσουμε πάλι τις εντολές, θα πάρουμε μία διαφορετική ελαστικότητα. Δεν είναι κατά ανάγκη, δηλαδή, όταν λέμε ελαστικότητα της συνάρτησης, θα πρέπει να ξέρουμε και για ποιο χ μιλάμε. Δεν είναι σε όλα τα χ η ελαστικότητα το ίδιο πραγματάκι, το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ ξαναγυρνάμε λίγο στο 4 να δούμε λίγο το 2 τρίτα. Και προσέξτε, κυρίες και κύριοι, 2-3 αλλαγές που θα κάνουμε στο πρόγραμμα αυτό για να μελετήσουμε λίγο καλύτερα το τι συμβαίνει. Ένα πράγμα που μας ζητείτε εδώ στα επιπλέον ερωτήματα είναι να υπολογίσουμε το τι, ποια είναι η ελαστικότητα όταν το χ0 είναι 5 και το ΔΧ είναι μείον 1. Προσέξτε λίγο, δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Εδώ ήμασταν στο 4 και είχαμε ΔΧ1. Δηλαδή από το 4 πήγε στο 5 το χ. Αν θέλετε, είχαμε χ1-4 και χ2-5. Εδώ τώρα κάνουμε την ανάποδη διαδρομή. Είμαστε στο χ5 και πηγαίνουμε στο χ4. Άρα, με λίγα λόγια, έχουμε τα ίδια χ1 και χ2, μόνο που στη μία περίπτωση πηγαίνουμε από το χ1 στο χ2 και από την άλλη στο χ2 στο χ1. Τώρα πια, δηλαδή, αντί να ανεβούμε από το 4 στο 5, κατεβαίνουμε από το 5 στο 4. Μην έχετε καμία απορία ή έκπληξη ότι η ελαστικότητα δεν θα είναι ίδια. Αν για παράδειγμα εδώ δώσουμε το 5 και εδώ δώσουμε το μείον 1, ο υπολογισμός της ελαστικότητας για μια τέτοια γραμμική συνάρτηση θα μας δώσει διαφορετικό νούμερο. Όπως βλέπετε εδώ βρήκαμε την μοναδιαία λεγόμενη ελαστικότητα, βρήκαμε το μείον 1 και όχι το μείον 2 τρίτα που είχαμε πριν. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω, είναι καλό να είστε εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι αφενός η ελαστικότητα είναι διαφορετική από σημείο σε σημείο, αφετέρου ανάμεσα σε δύο σημεία η ελαστικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουμε, προς τα που γίνονται οι μεταβολές. Για να αποφύγουμε τέτοιες μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα που παίρνουμε όταν θέλουμε να μελετήσουμε την ελαστικότητα κοντά σε ένα σημείο και κάνοντας τέτοιους απλούς υπολογισμούς χωρίς τη χρήση παραγόγων, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε αυτό που γράφει εδώ το ερώτημα 2. Με λίγα λόγια, να θεωρήσουμε ότι το ΔΧ είναι όντως μια μικρή ποσότητα και όχι μια μεγάλη ποσότητα όπως είναι το 1. Αν εδώ με λίγα λόγια κάνουμε τους υπολογισμούς θέτοντας στο ΔΧ να είναι το 0,1, επιστρέψουμε για παράδειγμα στην αρχή, έχουμε το χ0 να είναι 4, το ΔΧ να είναι 0,1, το 1 δέκατο δηλαδή, τότε εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε κάτι που είναι πολύ κοντά στο 2 τρίτα που είχαμε δει και πριν, στο μείον 0,6666 κτλ. Ένας αριθμός πολύ κοντά στο 2 τρίτα. Τώρα, αν κάνουμε την ανάποδη διαδρομή, δηλαδή πάμε από το... γιατί εδώ είμαστε στο 4 και πήγαμε στο 4,1. Αν τώρα από το 4,1 πάμε στο 4, βάζοντας εδώ το ΔΧ να είναι πόσο... μείον 0,1, μείον 1 δέκατο και εδώ να το περάσουμε στο 4,1, τότε κοιτάξτε να δείτε τι θα μας βγάλει η ελαστικότητα. Πάλι θα μας δώσει ένα διαφορετικό νούμερο, οι μεταβολές όμως τώρα πια είναι πολύ πιο μικρές σε σχέση με πριν, δεν έχουμε δηλαδή μεταβολή από το 1 στο, από το μείον 2 τρίτα στο μείον 1, έχουμε μία μεταβολή από το μείον 600, μείον 66, στο μείον 69-49 περίπου εδώ. Έχουμε δηλαδή πολύ μικρές μεταβολές και αυτό μπορείτε να το δείτε επίσης ακόμα καλύτερα αν το ΔΧ γίνει πάρα πολύ μικρό. Για παράδειγμα εδώ είναι 1/1000, θα δείτε ότι παίρνουμε αυτήν την μεταβολή και αν αντίθετα εδώ κάνετε το ανάποδο βήμα, δηλαδή πάτε από το 3, όπα συγγνώμη λίγο, ήμασταν στο 4 και κατεβήκαμε, μισό λεπτάκι. Ναι, αν από εδώ αλλάξουμε δηλαδή κατά πολύ λίγο το χ και κρατήσουμε ίδιο το ΔΧ, εδώ αυτές οι αλλαγές θα γίνουν πάρα πολύ μικρές. Βλέπετε, παίρνουμε το 0,666, 9,4,4 και ούτω καθεξής. Το νόημα σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής απλό. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα σε ένα σημείο
χωρίς να χρησιμοποιήσουμε παραγόγους, θα πρέπει το ΔΧ να είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός. Είτε είναι συν, για παράδειγμα, εδώ, όπως θα το δείτε, παίρνουμε αυτό τον αριθμό, είτε είναι πλην, όπως είναι εδώ, θα πάρουμε επίσης πάλι αυτό τον αριθμό. Είτε προς τη μία κατεύθυνση δηλαδή πάμε, είτε προς την άλλη κατεύθυνση πάμε, τίνουμε προς τον ίδιο αριθμό, και ο οποίος είναι και το όριο αν χρησιμοποιήσουμε D αντί για ΔΧ. Προς το παρόν, σε αυτό εδώ το βίντεο και σε αυτό εδώ το μάθημα, θα μείνουμε στους απλούς υπολογισμούς με αυτόν εδώ τον τύπο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τις παραγόγους της συνάρτησης, οι οποίοι θα μας δώσουν το ακριβές αποτέλεσμα για την ελαστικότητα σημείου. Έχετε υπόψη σας, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη, ότι η ελαστικότητα δεν είναι ίδια σε όλα τα σημεία της συνάρτησης. Η ελαστικότητα είναι διαφορετική ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουμε στις μεταβολές του ΔΧ, αν είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός, ή αν θέλετε αν πηγαίνουμε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στον οριζόντιο άξονα όπου έχουμε τοποθετήσει το χ. Και επίσης ότι για πολύ μικρά ΔΧ η ελαστικότητα τίνει στην ελαστικότητα σημείου και δεν διαφέρει αν τόσο πολύ ως προς την κατεύθυνση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Αργότερα θα δούμε και άλλες εφαρμογές σχετικά με τις χρησιμοποιώντας συναρτήσεις, όπως για παράδειγμα είναι η συνάρτηση ζήτησης, η καμπύλη ζήτησης, η καμπύλη προσφοράς και ούτω καθεξής. Προς το παρόν, εξοικειωθείτε με την ιδέα ότι μπορείτε να υπολογίσετε την ελαστικότητα μιας δεδομένης συνάρτησης σε ένα δεδομένο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.